Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα κόκκινα γυαλιά. Από ένα μέρος που λέγεται Park 8, είναι έξω από το Liverpool, περίπου τη μία ώρα μέσω συγκοινωνίας. Καθισμένο σε ένα πολύ ωραίο καφέ που λειτουργεί από το 2012 και με απίστευτη θέα. Ασχολείται το κάμπο, στο βάθος του ποτάμι, απέναντι του κοινό. Πώς θα σας περάσω τώρα, τι να λέμε. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο, εγώ σε πολύ κόσμο θα πει να το ζήσει, να έρθει, να κόψει βόλτες και όπως θέλει, πάω τόσο και έναν οδηγό, τον οποίο με τις τελευταίες οδηγίες και τις τελευταίες βόλτες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια θα τον εμπλουτίσουμε. Ήταν μια περιπετειώδης ημέρα αυτές, καθότι εγώ έχω σαν αρχή να μην ταξιδεύω ποτέ με match day. Το παραβίασα, είχαμε μια μικρογαστέση με το αεροπλάνο, τρέχαμε να απολαύσουμε τα τρένα, να αφήσουμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο, να πάρουμε στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ταξίδι αυτό έχω τη γυναίκα μου πάνω, η οποία είναι από τόσης ομάδας. Και μπήκαμε γύρω στα 2 λεπτά πριν βάλει ο Τζότα τον γκολ. Εντάξει, τη στιγμή την είχα δει. Η αλήθεια είναι ότι είχα μια αμφιβολία για το αν θα ξεκινήσω Τσιμίκας και δικαιώθηκα τελικά. Είχα μια αμφιβολία, μια ανησυχία. Αμφίβολα κατά πόσο ξεκίνησε το πάει στην Κορδόνη, γιατί λέω εντάξει, δεν μπορεί να παίξει ο Κώστας κάθε Πέμπτη Κυριακή. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει κρεμάσει. Οπότε ξεκίνησε τον Chambers αριστερά, Gomez Matic στο κέντρο και Θεόν δεξιά. Έντο Χράφενμπερ και Έλιοτ στο κέντρο και μπροστά φυσικά Νούνιες Τζότα και Έλιοτ. Η αλήθεια ότι ο Chambers ως καινούριος ήταν λογικό να μην έχει πλήρη επαφή με τους υπόλοιπους, οπότε το λάθος στο goal το χρώνεται να απεήμιση αυτός, μάλλον στο 1 τρίτο αυτός, αν θέλετε, στο 1 τρίτο. Στο 1 τρίτο αυτός λοιπόν, στο 1 τρίτο ο Gomez. Και φυσικά το τελευταίο κομμάτι, το Kelleher, ο οποίος δίστασε να βγει και να κλείσει το πεδίο του αντίπαλου εξωτερικού. Το 1-0 ο Τζότα ήταν πολύ ωραία ενέργεια που έκανε, που ήρθαμε και όλα βολικά στην κίνηση που έκανε. Η Reds δεν ήταν κακή, απλά έπεσαν πάνω σε ένα 4-4-2 των Γάλλων, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί στην γενική αντίδραση, συμπεριφορά τους και κλείναν διαδρόμους. Η κόκκινη ήταν υπομονετική. Πάντως, μετά το 1-1 γκάζωσαν, είναι η αλήθεια. Ο Τρέντ ήταν εξαιρετικός, ο Έντο στο κέντρο κυρίαρχος. Έχασε κάποιες μονομαχίες που ήταν φυσιολογικό, αλλά και τις περισσότερες κέρδισε. Ο Χράφενμπεργκ μάγεψε, είναι η αλήθεια ότι είναι εξαιρετικός παίχτης. Και με τον χρόνο τόσο αυτός όσο και Έντο θα δώσουν πάρα πολλές λύσεις. Πρωτίστως ο Χράφενμπεργκ. Ο Έλιοτ είναι πολύ καλός, βελτιώνει πάρα πολύ και την ταχύτητά του όσον αφορά την, κίνηση στον χώρο αλλά και την προσπάθεια στο να έχει επαφή και να καλύπτει χώρος όταν χρειάζεται. Ο Τζότα μπορώ να πω ότι έπαιξε πολύ έξυπνα την εναλλαγή κινήσεων με τον Νούνιες, ο οποίος χθες έπαιξε, άλλες στιγμές έπαιζε στο άκρο και άλλες στιγμές έπαιζε στον άξονα. Πιο πολύ όμως κινήθηκε στον άξονα ώστε να έρχεται στο άκρο και να έρχεται στον άξονα. Εξαιρετική αντίδραση στο 3-1. Πρώτο γκολ για τον Έντο με κεφαλιά. Με κεφαλιά. Ήταν ορισμός το απίθανο αυτό με κεφαλιά, γιατί είναι κοντός έτσι. Και χαρήκαμε πάρα πολύ στο γήπεδο, πανηγύρισαμε σαν τρελή. Το 4-1 ήταν μαγική κίνηση του Νούνιες, τόσο με τον αμυντικό που τον άδειασε σαν τσουβάλι με πατάτες και τον goalkeeper που τον πέρασε σαν σταματημένο, όπως προσπάθησε απελπισμένα. Εκεί τον εξεγέλασε, όπου με την ταχύτητα που είχε ο Νούνιες θα έλεγα ότι μάλλον έχασε κάπως την ισορροπία του και πλάσαρε σωστά, γιατί αν έρθει η μπάλα δεν πήγε δοκάρια, πήγε δοκάρια και προς τα μέσα. Το rebound το τσίμπησε ο Χράβενμπεργκ και πλάσαρε ξεγελώντας και τον αμυντικό. Και το 5-1 ήταν ένα, νομίζω, επιστράφημα τσακώδος στον κόκκινο στο δεύτερο ημίχρονο, που παρά τις αλλαγές δεν επηρεάστηκαν σημαντικά. Πολύ σημαντικό ότι μπήκε ο Σκάνλον στη θέση του Chambers να πάρει και αυτός εμπειρίες από πρώτη ομάδα. Είδαμε και τον Μανκόνελ, ο οποίος και λίγος χρόνος βέβαια για να δείξει κάποια πράγματα, ήταν πιο πολύ για να πάρει μυρωδιά το πώς είναι ο αγωνιστικός χώρος.
Σαλάχ αλλαγή το πήραμε. Ήταν ορθή κίνηση που έβγαλε τον τρέν για να τον ξεκουράσει και μπήκε μέσα ο Χουάνσαν στη θέση του. Και γενικά ήταν μια εντεκάδα αρκετά αλλαγμένη, θα έλεγα, όσο το παιχνίδι, αλλά η οποία αντέδρασε πάρα πολύ καλά. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν ήταν φυσικά μέγεθος να απειλήσει, είναι όμως αν ξεχαστείς, οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου κάνει ζημιά. Το σημαντικό είναι ότι κρατήσαμε αυτό που θέλαμε να αποκτήσουμε. Πήραμε λέει τη νίκη και δεν κάναμε καμιά υπόλοιπη κίνηση να μπλέξουμε σε περιπέτειες. Ποτέ δεν ξέρεις από πού να σούφει. Όσο και δυνατός να είσαι, την εποχή που κυριαρχούσε η ομάδα με Paisley, έχει χάσει από Vigil Lodge και από κάποιες ομάδες στην Τουρκία, οι οποίες ήταν μακράν απαράδεκτο να γίνονται για εσύντες, όπως γίνανε. Οπότε πάντα πρέπει να υπολογίζει τον αντίπαλο. Και τώρα πάμε για το παιχνίδι στην Γαλλία, το οποίο με αυτό κλείνει και ο όμιλος. Με την νίκη αυτή, μαθηματικά τελειώνει στην όλη υπόθεση. Να μου πει κανείς, και αν δεν πάρεις την νίκη στη Γαλλία, κινδυνεύεις. Όχι ρε παιδιά, μην τρελαθούμε. Αλλά θα μπορείς να ξεκουράσεις ακόμα προς τους παίκτες στα τελευταία δύο παιχνίδια. Αυτά, είμαστε πολύ χαρούμενοι με το. Και με το αποτέλεσμα και προτίσεις μου την εμφάνιση κάποιων παιχτών που δίνουν πολλές πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ξεχώρισα Χράφενμπεργκ κατά σειρά, Έντο και Τρέντ. Πολύ καλός ο Τρέντ στο ρόλο του τον υβριδικό, τον οποίο όμως θεωρώ ότι ο Γιούργεν έχει πέσει σε μια παγίδα κατάχρησης του σχεδίου αυτού, με το να βάζει τον οποιοδήποτε δεξιμπάκ να κάνει το ίδιο πράγμα, το οποίο δεν είναι το ίδιο, επιμένω. Παρότι ο Γκόμες έκανε ένα πολύ καλό βράδυ, πολύ καλό παιχνίδι, όμως το να βάζει τον Γκόμες να προσπαθεί να μιμηθεί τον Τρέντ είναι αδόκιμο. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι ο Γερμανός δεν θα συνεχίσει το γεβιολί και θα έχει θέσει απαιτήσεις από διαφορετικούς παίκτες. Αυτά. Καλή συνέχεια, ότι κάνετε ραντεβού για το preview με τη Forest, το οποίο θα είναι περίπου σαν αυτό, δηλαδή δεν θα έχουμε πολλές εικόνες ενδιάμεσα να σχολιάσουμε, αλλά θα τις έχουμε μαζικά στο τέλος της εκπομπής. Από το Liverpool, καλό σας απόγευμα, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας. Αντίο είπαμε, ναι, αλλά ξεχάσαμε κάτι πολύ βασικό. Δύο πράγματα. Ότι ο Σαλάχ έγινε ο πρώτος παίκτης αγγλικής ομάδας στην αγγλική ομάδα Premier League, πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πήρε δηλαδή την πρωτιά από τον Thierry Henry και ξένος παίκτης δει. Και κακώς γράφουνε site Άγγλος, δεν είναι Άγγλος παιδιά, αυτό γράφουνε βλακίες, αλλά εσείς θέλετε που διαβάζετε. Και δεύτερον, όταν κλείσει η εγγραφή, σας έχω δύο βιντεάκια από τα γκολ που κατάφερα και έγραψα από την κερκίδα, από το κόμπ. Οπότε, σας αφήνω να τα απολαύσετε. Τώρα καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε. Γεια σας.